Γεια σας και πάλι. Έχουμε άλλο ένα νέο παιχνιδάκι. Λέγεται το The Tenants. Γενικά εγώ το έχω παίξει πάλι γύρω στις 2 μέρες. Το παίζω 3. Έχω προχωρήσει αρκετά. Θα κάνουμε βέβαια και ένα καινούριο save, λογικά μπορούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Είναι κάτι σαν το House Flippers, αλλά λίγο πιο... έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις σπίτια να τα νοικιάζεις. Επιλέγεις εσύ ποιους θέλεις να το νοικιάσουν το σπίτι σου. Σου δίνουν αποστολές να κάνεις ανακαινήσεις σε σπίτια, να τα χτίσεις, να τα καθαρίσεις, το ένα το άλλο. Εντάξει, ενδιαφέρον παιχνιδάκι. Έχει αρκετά πραγματάκια που μπορείς να κάνεις. Δεν σε αφήνει να βαρεθείς πολύ. Σου δίνει ακόμα και αποστολές, ας πούμε σε φάση babysitting. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο τον ήχο, γιατί δεν θα ακούγομαι καλά σίγουρα εγώ. Αφήσουμε λίγο το παιχνίδι να ακούγεται. Ωραία. Εγώ τώρα ξεκινάω το save μου το προηγούμενο. Έχω ήδη, για να δείτε πώς μπορείτε να προχωρήσεις αυτό το παιχνίδι, έτσι. Αυτά εδώ πέρα είναι τα σπίτια μου. Τα έχω αγορασμένα. Το ένα στο δίνει δώρο και καλά η θεία σου συγχωρεμένη, και μετά πρέπει απλά να βγάλεις λεφτά, χρήματα για να το φτιάξεις και για να του βάλεις ρεύμα και τέτοια πράγματα για να μπορεί να λειτουργήσει, να είναι λειτουργικό το σπίτι. Νομίζω θέλει γύρω στα 4.000 στην αρχή για το ρεύμα, για την τοποθέτηση ή 6, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σπίτι. Έχω εδώ πέρα την οικάρισά μου. Σου λέει γενικά εδώ πέρα πραγματάκια για αυτήν. Σου λέει και καλά την πείνα της και αυτά που, εντάξει, δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρουν ή όχι. Μπορεί, άμα δεν έχει λεφτά, να πεινάει πολύ και όλα αυτά και να είναι ενδεικτικό ότι δεν θα σου πληρώσει το ενίκιο. Μπορείς να πατήσεις φάλο κάμερα να την ακολουθείς. Και εδώ πέρα είναι negotiation, στην ουσία να ξανασυζητήσεις το ενίκιο και αυτά. Ή να κλείσεις το συμβόλαιο, να το ακυρώσεις, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εγώ εδώ τώρα μπορώ να κάνω, να της το αλλάξω το συμβόλαιο, έτσι, για να δούμε. Της προτείνω λίγο παραπάνω, μου προτείνει λίγο λιγότερο. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ πολύ με αυτό. Make an offer. Της έβαλε για 60 μέρες. Make an offer. Έπεσε πολύ χαμηλότερα. Εντάξει, αυτό τώρα. Τέλος πάντων, accept, και λογικά την έχουμε για άλλους 2 μήνες. Για να πάμε τώρα να σου απαντάει και σου λέει it was okay living in your apartment, goodbye. Παρατήθηκε, όχι, δεν παρατήθηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Μας άρεσε το σπίτι, δεν νομίζω. Δεν το άρχισα να κάνει αυτό ποτέ, απλά είπα να το πατήσω τώρα για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε. Ναι, από εδώ πέρα τη χάσαμε, δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Γιατί δεν τη βλέπω να φεύγει όμως, τι γίνεται. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Okay. Εδώ νομίζω, ναι, δικό μου είναι και αυτό το σπίτι. Γέμισε κατσαρίδες. Έστειλα το θείο μου να το ψεκάσει το σπίτι για να μην έχουμε πρόβλημα. Άντε να το κάνουμε και αυτό, να δείτε γενικά τα σπίτια και αυτά, και πάμε να ξεκινήσουμε καινούριο save για να δείτε από την αρχή το παιχνίδι. Άμα θέλετε να το αγοράσετε, να το παίξετε κι εσείς, άμα σας αρέσει. Όπως βλέπετε κάτω αριστερά, κάτω δεξιά, αριστερά, ναι, κάτω αριστερά έχει το κατσαρίδο χτόνο μας. Το καθαρίσαμε το σπίτι, φύγανε οι κατσαρίδες, τελείωσε αυτό. Ok, open up, μας έστειλε μήνυμα η κοπέλα να μας λέει ευχαριστώ, λογικά. Ναι, thanks for helping me solve the problem, ευχαριστώ πολύ, λέει, που με βοήθησες να λύσω το πρόβλημά μου. Ωραία. Το πρόβλημα βέβαια του νικάρι σου είναι και δικό σου πρόβλημα. Δεν θέλουμε να τους στενοχωρούμε. Εννοείται αυτό.
Γιατί μπορεί να τους χάσουμε, όπως χάσαμε και την άλλη ή δεν χάσαμε την άλλη. Για να δω λίγο κάτι, ρε παιδί. Σε αυτήν κάναμε αύξηση. Ναι, σε αυτήν κάναμε αύξηση. Δεν τη χάσαμε αυτή. Και αν κάναμε αύξηση, δεν κατάλαβα τι έκανα. Εδώ πέρα έφυγε ο Νικάρης. Από εδώ μας έφυγε ο Νικάρης. Αυτό το σπίτι τώρα εγώ τι έχω κάνει. Έχω κάνει δύο υπνοδωμάτια. Γιατί σου λέει ότι μπορείς να νοικιάσεις, να νοικιάσεις το σπίτι. Rooms to rent, βλέπεις. Αυτό δεν μου το έβγαζε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Μάλλον επειδή ανέβηκα 21 level μου το δίνει τώρα. Και σου λέει 2, 4, ναι. Άμα θες το βάζεις στην αγγελία, στην εφημερίδα και πληρώνεις 350. Εγώ δεν το κάνω. Και σου λέει ολόκληρο το σπίτι ή με τα δωμάτια. Το δωμάτια θα νοικιάσουμε, να βρούμε δύο νοικάριδες. Να γουστάρουμε. Για να δούμε τώρα. Μπήκε ο πρώτος. Άμα θες κάνεις background check, που είναι στην ουσία, δεν ξέρω, μπαίνει hacker και βρίσκει ποιος είναι αυτός και τι κάνει. Σου λέει εδώ πέρα ότι βγάζει 82 χιλιάρικα τη βδομάδα λογικά ή το χρόνο, salary λοιπόν. Και σου λέει, όπα, τι έγινε εδώ, λάθος. Εδώ είμαστε, messages. Και σου λέει τώρα αυτός εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος χρωστάει, τι λέει εκεί πέρα, 584 χιλιάρικα. Και ότι δεν έχει criminal record, ότι και καλά δεν καταδυστείται από την αστυνομία ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι καλό. Το ότι χρωστάει είναι κακό. Εδώ τώρα σου λέει ότι και αυτή χρωστάει, αλλά δεν έχει criminal record. Έτσι. Και αυτός εδώ ο τύπος, τον κάναμε. Εδώ η θεία. Η θεία αυτή είναι 53 χρόνια, έχει καλά φράγκα. Και σου λέει και για αυτή ότι χρωστάει όμως. Αλλά δεν χρωστάει και πολλά. Εγώ πιστεύω ότι με αυτήν μπορώ να το συζητήσω και να της βάλω και ένα ενίκιο έτσι γύρω στα 2.000, μήπως είναι λίγα. Πάμε γύρω στα 2.900 να δούμε τα πει, γιατί βγάζει χρήματα. Οκ, okay, σου λέει 2.200. Πάμε εμείς, 2.800. Αφού γουστάρει το σπίτι θα ανεβαίνει αυτή, έτσι. Οκ, okay, πάμε λίγο πιο κάτω. Και λογικά τώρα θα έρθει κοντά μου, ναι, και θα πατήσεις accept offer. Το κλείσαμε το σπιτάκι, το πήρε αυτός και λογικά τώρα μπορούμε να βρούμε άλλον έναν για να μένεις από το σπίτι. Εδώ θέλουμε δύο άτομα. Καλός είναι και αυτός. Negotiate. Τώρα θα μου πείτε γιατί το κάνω αυτό, προχωράμε πολύ μπροστά, αλλά δεν πειράζει να το δείτε και αυτό. Πάμε τώρα για 2.800, ξεκίνησαμε με τον άλλο νομίζω, και κατεβαίνουμε. Ωραία. Αυτό τώρα μένα μου αρέσει. Accept offer και τελείωσε. Το κλείσαμε το σπιτάκι. Θα μας στείλουν και οι δύο μηνύματα να μου πούνε ότι τέτοιο, γιατί ότι χαίρονται και καλά και για τη συνεργασία μας και αυτά. Εδώ τελειώσαμε με αυτό. Αυτό βέβαια προτρέχουμε λίγο τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα καινούριο παιχνιδάκι. Οκ, αυτή μας πλήρωσε το ενίκιο λέει. Να το δούμε από την αρχή, παιδιά. Να το δούμε από την αρχή. Resume options. Send feedback. Exit. Λοιπόν, πάμε new game. Α, έχω δύο saves εδώ πέρα. Πάμε για τρίτο save. Ας βάλουμε αυτό το μπάρμπα. Ας τον ονομάσουμε gaming. Game. Ας το έτσι. Start. Μπήκαμε και ξεκινάμε και σου πετάει το δοθείο σου και σου λέει, αν μας πει, καλώς όρισες σε τάδε πόλη τέλος πάντων, Forms of the City, ναι, το πιο πολύ η πόλη και καλά χτίζεται ακόμα και ναι, πάμε να διηγήσουμε να μπούμε μέσα, ναι, και θα μας εξηγήσει κι άλλο όσο προχωράμε. Δες το κινητό σου για δουλειές, να το προλάβεις πριν τη χάσει τη δουλειά. Πάμε σαν jobs, πάμε να την πάρουμε η πρώτη δουλειά. Θα τα καταφέρουμε, ωραία. Οκ,
και πατάμε εδώ αριστερά στην οθόνη στο βελάκι και πατάς τώρα στην αρχή begin cleaning, έρχεται ο θείος και αρχίζει και καθαρίζει. Καθαρίζει γενικά, φτιάχνει τα παλιά επλά μα είναι χαλασμένα. Αυτό σου λέει 100% πιθανότητα, άρα είναι πολύ εύκολο. Ο καναμπές σου λέει 70%, το 70% συνήθως βγαίνει και αυτό. Δεν βγήκε δυστυχώς. Dispose of, το πετάμε δηλαδή. Να σφουγγαρίσει. Να φτιάξουμε και του ζιέρα αν την καταφέρουμε. 74% είναι καλές πιθανότητες. Ωραία, βλέπετε είναι πάνω κάτω σαν το house flipper. Να μπαλώσουμε και τη ρογμή στην πόρτα, στον τοίχο. Και τον διώχνουμε. Αφού τα έχουμε τελειώσει όλα. Τσε. Που νομίζω αν τον διώξεις και δεν τα έχεις τελειώσει μπορείς να τον ξαναφέρεις. Okay, σου λέει τώρα να ξεκινήσεις στο revenue. Revenation. Done, εντάξει αυτό είναι ένα μικρό guide. Λοιπόν εδώ τώρα δεξιά βλέπεις τι θέλει το σπίτι και σου λέει αυτά τα πράγματα χρειάζομαι. Τα πράσινα υπάρχουν ήδη μέσα στο σπίτι άρα δεν χρειάζεται να αγοράσεις. Εδώ πέρα από κάτω σου λέει ότι θέλει και DVD σαν bonus, σαν extra. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα από πάτωμα. Σου λέει θέλει αυτό το πάτωμα. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν με αφήσει να χτίσω εδώ πέρα. Θα το δούμε. Ο τοίχος να είναι αυτό το χρώμα. Δεν θυμάμαι καν αν μας αφήνει να χτίσουμε από τώρα. Για να δούμε. Μας αφήνει, όχι, δεν μπορούμε καν να πάμε εκεί πέρα. Ωραία, θα είναι εκτεθειμένη η τουαλέτα του, αλλά θα το διορθώσω αυτό λίγο τώρα. Θα δείτε τι θα κάνω. Όχι πως παίζει σημασία. Floors, walls, furniture, ok. Αυτό εδώ του ρεύματος είναι λίγο σπαστικό γιατί πρέπει να υπάρχει όπως και το καλοριφέρ. Το καλοριφέρ το βρίσκουμε συνήθως στην τουαλέτα, αλλά επειδή τώρα εδώ πέρα δεν έχουμε χώρο θα το αφήσουμε κάπου αλλού. Κάπου που να μην μας ενοχλεί. Το που δεν μας ενοχλεί θα το βρούμε. Αυτό θα το βάλουμε να καλύψουμε λίγο το ψυγείο εδώ πέρα. Το κενό της τουαλέτας εφόσον δεν μπορούμε να χτίσουμε τοίχο. Να είναι λίγο πιο διακριτική η τουαλέτα. Και πάμε να τοποθετήσουμε την τουαλέτα που μας συζητάει. Θα βάλουμε μια απλή τουαλέτα. Κινηπτήρα πρέπει να θέλει. Α, ενοχλούμε λέει εδώ πέρα. Πάμε λίγο πιο έξω. Καναμπές, τηλεόραση, χαρτί υγείας. Να βάλουμε και το χαρτί υγεία μας. Εδώ δεν ενοχλεί λογικά. Φούρνο μικροκυμάτων. Ωραία. Λοιπόν, σχεδόν τελειώσαμε. Θέλουμε ένα καναμπέ που θα τον είχαμε άμα δεν χαλούσε. Ωραία. Ένα καναμπέ έτσι στη μέση. Θα βάλουμε και μια τηλεόραση. Θα τη βάλουμε σε αυτόν τον τοίχο. Άντε να τη βάλουμε σε αυτόν τον τοίχο. Κάτσε εκεί. Γιατί. Κάτσε εκεί λοιπόν. Να του βάλουμε μια ακριβή τηλεόραση. Έχουμε 8.000. Η τηλεόραση δεν είναι και τόσο ακριβή. Αμάν αυτά τα όρια ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Τραπεζάκι. Τηλεόραση. Έτσι. Πιο οικονομικά δεν πειράζει. Να τα κουνήσουμε και αυτά λίγο. Να τα κάνουμε λίγο πιο ίσια. Να είναι απέναντι από τη τηλεόραση. Ωραία και θέλει ακόμα λέει ένα φούρνο μικροκυμάτων. Για να είναι ευχαριστημένος σου λέει microwave, αλλά θέλουμε και ένα μπάγκο. Θα μπορούσα βέβαια να πουλήσω το ψυγείο και να βάλω ένα μικρό ψυγείο για να κουμπίσω απάνω το φούρνο μικρογεμάτων. Άμα πάμε στα κουζινικά βλέπετε εδώ πέρα αυτά τα δύο τα ψυγεία είναι το μισό ψυγείο, στην ουσία είναι το μικρό ψυγείο και μπορούμε να το κάνουμε και πάσο. Εντάξει δεν πειράζει, θα βάλουμε μέσα ένα μικρό πάσο τώρα, ας βάλουμε με ντουλάπια. Ωραία. Και ας του βάλω ένα φούρνο μικρογεμάτων απάνω, ας του βάλω τον ακριβό και πάλι γιατί λεφτά υπάρχουν. Ωραία. Πού θα κοιμάται δεν ξέρω. Και θέλει και DVD. Ο τύπος δεν ζήτησε κρεβάτι. Άμα θέλω μπορώ να του βάλω και κρεβάτι. Αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα του αρέσει αυτή η ιδέα ή όχι. Τι είναι αυτά τα βιβλία. DVD. Οκ. Μπορώ να το βάλω εδώ. Κάποιες φορές νομίζω σε αφήνει, κάποιες όχι. Λοιπόν, ναι, κλείσαμε και το ρεύμα μας. Δεν μπορούν λέει, να πάνε στο ρεύμα. Ας το βάλω εδώ στη γωνία. Και του βάλω και ένα νηπτηράκι γιατί
Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ σκέτο το σπίτι χωρίς νηπτήρα. Γιατί δεν μπαίνει. Λοιπόν, πάμε. Μπάνιο. Νηπτήρα. Ωραία. Και να του βάλω και ένα κρεβάτι. Πού θα χωρέσει το κρεβάτι εδώ μέσα. Λοιπόν, κάτσε. Το μαγειρέψουμε λίγο. Μπορούμε να φύγουμε. Σου λέει. Τελειώσαμε, τα έχουμε επιλέξει όλα εδώ πέρα όσα χρειάζονται και μπορούμε να βγούμε, αλλά άμα θέλω βάζω και κρεβάτι, μπορώ να του κάνω ξέρω εγώ μια διαρρύθμιση να έρθει ο καναμπές κάπου εδώ πέρα, να κοιτάει προς το καλοριφέρ, να μπει τηλεόραση εδώ, να βάλω ένα κρεβάτι εδώ πέρα όπως είναι ο καναμπές, ίσως λέμε τώρα, αλλά βαριέμαι, άμα θέλετε εσείς ασχοληθείτε. Λοιπόν, leave, deliver job, τι δώσαμε τη δουλειά. Για να δούμε εδώ πέρα, σου λέει ότι required furniture είσαι 3 αστέρια, δηλαδή αυτά τα έπιπλα που χρειαζόταν, μάλλον ήθελε καλύτερα, δεν ξέρω. Preferred furniture, αυτά που του αρέσανε, είναι 5 αστέρια. Το πάτωμα είναι 4 αστέρια, η τύχη 5. Δεν του άρεσε η διακόσμηση, που εντάξει, και τι διακόσμηση να κάνεις εκεί μέσα. Και τα first impressions είναι και καλά η πρώτη εντύπωση που μπαίνεις μέσα και βλέπεις το σπίτι. Εντάξει. Για πρώτη δουλειά, καλά πήγαμε. Λοιπόν, either you finish your first office job, official job, I'll let you in a secret. Your aunt and my dear wife left you this unit. Αυτό το σπίτι σου το άφησε η θεία σου, λοιπόν, συγχωρεμένη. I think it's a perfect opportunity to get your landlord career started. Ωραία, είναι λέει μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσεις, να είσαι νικάρης, να έχεις δικά σου σπίτια να τα νοικιάζεις. But the apartment will require some upfront work before you can rent it out. Okay, το σπίτι θα χρειαστεί λέει να το φτιάξουμε. Άρα θέλει 4.000 να έρθει ο μάγκας. Νομίζω 4.000 και μας θα δίνει ο θείος. Να έρθει ο μάγκας να μας βάλει το ρεύμα. Okay, ξεκινήσαμε. Done. Simply rent jobs unlocked. Okay. Και τώρα αφού φύγει αυτός, πρέπει να βγάλουμε λεφτά για να το φτιάξουμε το σπίτι, άρα πάμε πάλι για δουλειά. I need to build a new bathroom. Αυτή θέλει μια καινούρια τουαλέτα, δίνει 1700 και τα λεφτά για το budget για να το φτιάξουμε είναι 4650. Εδώ πέρα λέει for a new bedroom design required. Δίνει 4900 να το φτιάξουμε λέει, το δωμάτιο και μας δίνει 1850. Πάμε σε πιο πολλά λεφτά. Γιατί τα έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, begin. Εδώ είμαστε. Αυτό το δωμάτιο πρέπει να το φτιάξουμε με τα πράγματα που μας ζητάει. Λοιπόν, θέλει ένα clock. Wrong type of room. Μας λέει δεν το έχει αναγνωρίσει ακόμα το δωμάτιο. Θέλει gray τοίχο. Gray, yellow gray. Okay. Πάμε για το μουσταρδί που μου ψηλού αρέσει εμένα. Και πάμε και για πάτωμα carpet. Πάμε αυτό που έχει μουσταρδί μέσα. Έτσι θα το κάνουμε λίγο μοντέρνο. Μετά σου λέει dumbbells. Τα dumbbells είναι για να κάνουμε γυμναστική. Ας του βάλουμε ένα set εδώ. Μετά σου λέει motivation, εμψύχωσης και καλά. Αυτά είναι τα poster που σε ανεβάζουν. Okay, βάλουμε δύο poster. Small plant. Ναι. Λάμπ. Θα βάλουμε και μία λάμπα. Αυτή τη λάμπα δεν έχω ξαναδεί. Τη φάση. Οκ. Ναι, σε κάποια σου βγάζει διαφορετικά πράγματα. Λογικά αργότερα με το που ανέβεις level θα σου βγάζει και άλλα. Ίσως σου πετάει κάποια πράγματα που δεν τα έχεις σε άλλες, σε άλλα σπίτια. Δεν ξέρω τι παίζει. Λοιπόν, και σου λέει και ένα μονό κρεβάτι. Αυτό μου αρέσει εμένα. Να το βάλουμε εδώ. Στη μέση. Έλα, θα μπεις. Okay. Και τώρα σου λέει ότι θέλει και ένα μικρό λουλούδι. Αυτό το λουλούδι, χωρίς να μας το ζητήσει εμείς, θα του βάλουμε ένα μια ραφιέρα. Γιατί χώρος υπάρχει. Γιατί όχι. Θα του βάλουμε μια ραφιέρα εδώ. Θα του βάλουμε και κάνα δύο βιβλία. Δεν μας τα έχει ζητήσει τώρα αυτά.
Μπορεί να είναι και αρνητικά έτσι, δεν ξέρουμε. Είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρουμε. Εγώ του βάλω τώρα εδώ πέρα μερικά βιβλία έτσι για να μην είναι κενά τα ράφια και του βάλω και το λούδι που ζητάει λεφτά από ό,τι βλέπετε έχουμε. Μπορούμε να του βάλουμε και άλλα όργανα γυμναστικής. Λοιπόν, τέρμα πάνω το λουλούδι. Okay, βάλαμε αυτό. Να του βάλουμε και κάνα καθρέφτη αφού γυμνάζεται, να καθρεφτίζεται, να βλέπει το κορμί του να αλλάζει, του, της, δεν ξέρω άμα είναι γυναίκα ή άντρας. Γυμνάζεται ο τύπος, κάτσε να δούμε, μπορούμε να του βάλουμε και άλλο όργανο γυμναστικής. Να του βάλουμε και ένα διάδρομο ρε παιδιά, γιατί όχι, να πηγαίνει και την βόλτα του, έτσι. Έλα. Οκ. Okay, ναι. Κλείσαμε λίγο το χώρο εκεί. Πάμε λίγο πιο αριστερά τα πράγματα. Και είμαστε set. Λοιπόν. Δεν έχω λεφτά για στερεοφωνικό. Θα του βάζα να ακούει μουσικούλα. Να του βάλουμε κανένα φως ακόμα. Να θα του βάλουμε ένα φως ακόμα εδώ να βλέπει το που πηγαίνει, να πούμε εμείς του κάρι πουθενά. Και πιστεύω πως είμαστε κομπλέ, γιατί... Α, το ρολόι ξεχάσαμε, παιδιά. Το ρολόι ξεχάσαμε, ευτυχώς το σκέφτηκα. Δεν φτάνουν τα λεφτά, άρα λοιπόν αυτό το φως ας πηγαίνει στα τυφλά, δεν πειράζει, αλλά τουλάχιστον να βλέπει την ώρα. Ωραία, είμαστε κομπλέ. Κλοκ. Έλα, τι, κλοκ. Τι είναι αυτό, δεν είναι κλοκ. Έλα, μας βλέπεις. Όχι. Όχι. Α, έχω λεφτά. Alarm clock. Τελικά αυτό ήθελε. Οκ, okay, βάλω το εκεί. Να σηκώνεται το κρεβάτι να το πατάει. Δεν είναι ούτε αυτό. Α, είπα και εγώ. Ωραία. Βγάλαμε και τη δεύτερη αποστολή μας. Και πάμε τώρα εδώ πέρα. Εδώ κάτω, sorry. Και πατάμε delivery job. Θα έρθει τώρα ο μάγκας, θα ελέγξει. Θα μας κάνει rate. Δημόσια. Από ό,τι βλέπετε του αρέσει. Από τα rating που κάνει θα αποφασίζουν άλλοι άμα θέλουν να μας προσλάβουν ή όχι. Για να έχουμε καλύτερες δουλίτσες μελλοντικά. Κάτι δεν του άρεσε, ήταν σίγουρο από αυτά που δεν ζήτησε. Δεν πειράζει όμως. Τα υπόλοιπα του αρέσουν. Πάμε και για το review να δούμε τι είπε για μας. Μας ξεκλείδωσε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, το πάτωμα δεν του άρεσε, λέει, ήταν λίγο χάλια, δεν πειράζει. Ναι, τα επιλεγμένα έπιπλα δεν του αρέσανε πολύ. Το πάτωμα καθόλου, το είπαμε αυτό. Εντάξει, γενικά πήραμε ωραία αστεράκια, δεν μπορώ να πω. Πάμε next job. Κάτσε να δούμε λίγο το σπίτι μας. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα για ακόμα? Όχι ακόμα, θέλει 6.000. 6.000, πάμε για δουλειά. Πάμε. Αυτός θέλει, λέει, μια κουζίνα να το φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν, beginner donation. Όχι κουζίνα, κουζίνα είπε. Κάτσε λίγο να δούμε τι θέλει. Αυτός θέλει τουαλέτα. Τουαλέτα. Αυτή εδώ είναι τουαλέτα. Παράξενο που δεν έχει το καλοριφέ. Το καλοριφέρ μέσα στην τουαλέτα. Συνήθως εγώ έβρισκα τα καλοριφέρ μέσα στην τουαλέτα, πουθενά αλλού. Δεν πειράζει, ας τα αφήσουμε έτσι αφού δεν θέλει το καλοριφέρ στην τουαλέτα. Αστεράκι έχει αυτή η λεκάνη. Ας του βάλουμε λοιπόν αυτή τη λεκάνη. Αυτό σημαίνει τώρα δεν έχω καταλάβει ότι του αρέσει πολύ το προϊόν του πελάτη ή ότι είναι καινούριο προϊόν. Μάλλον δεν ξέρω. Με έχει μπερδέψει λίγο αυτό. Toilet paper. Ναι, δεν σημαίνει ότι είναι καινούριο προϊόν λογικά γιατί αυτό δεν το είχα πριν. Έτσι. Τι να πω. Λοιπόν, finish floors, πάτωμα λέει. Το πάτωμα λέει θέλει λέει, να είναι πέτρα. Άρα λοιπόν πάμε stone. Πάμε στο γκρι. Και ο τείχος να είναι κίτρινος ή γκρίζος. Πάμε στο γκρι. Όχι, πάμε εδώ που έχει το αστεράκι. Λοιπόν, για να δούμε. Ή θα μας δώσει καλά αστεράκια τώρα επειδή είναι τα αστεράκια. Bathroom sink είναι ο νηπτήρας. Δεν έχουμε αστεράκι, μου αρέσει εμένα αυτός πολύ γιατί πιάνει πολύ χώρο και είναι και μεγάλος και ωραίος. Ο γωνιακός δεν τον βλέπω συνήθως το γωνιακό. Μου τον είχε εξαφανίσει για κάποιο λόγο.
Να βάλουμε τον κονιάκο που είναι ωραίος. Ναι, με μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, βλέπεις και έξω. Ντους, λεφτά υπάρχουν. Πάμε για το πιο ακριβό. Σου λέει ντους ή μπανιέρα. Και τα δύο μπορούν να χωρέσουν, παιδιά. Και τα δύο χωράνε. Πολύ άνετα. Λεφτά υπάρχουν. Πάμε. Αφού χωράνε και τα δύο, γιατί να μεταβάλουμε. Λοιπόν, και μια μπανιέρα. Θα μου πεις τώρα, απ' τη μία του τρως όλα τα λεφτά, αλλά απ' την άλλη τα έχει διαθετημένα για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, γιατί να μην τα φας στο κάτω κάτω. Και σου λέει ότι θέλει και ένα λουλούδι τείχου, το πιο ακριβό. Το πιο ακριβό και σε ένα σημείο που δεν ενοχλεί. Εκεί. Λοιπόν, πέρα από αυτό μπορούμε να βάλουμε και άλλα πραγματάκια, όπως είναι ένα ρολόι τείχου για να μην χάνουν το χρόνο τους, και δύο-τρεις αφίσες. Okay, έτσι για να είναι η διακόσμηση λίγο όμορφη. Τα κεράκια δεν μπαίνουν εδώ. Α, μπορούμε να βάλουμε και πλυντήρια και τέτοια. Ναι. Ξέρω εγώ. Να βάλουμε και ένα πλυντήριο. Λεφτά έχει ο τύπος. Άντε να του βάλουμε και ένα πλυντήριο εδώ μπροστά από την αφίσα. Μα χώρο έχει. Και να του βάλουμε και ένα στεγνοτήριο. Απλωτήρι. Ναι. Το βάλουμε από την άλλη. Έλα. Γύρνα. Okay. Λοιπόν, ολοκληρωμένο μπανάκι, όμορφο. Μια χαρά. Μια χαρά. Να του βάλουμε ένα μπανάκι. Να του βάλουμε ένα. Για τα βρεγμένα πόδια. Να μην λερώνουμε. Άμα είναι και χειμώνας. Να μην παγώνουν και τα ποδαράκια. Ωραία. Ζούμπερ. Πάμε να παραδώσουμε, να δούμε τι θα μας πούνε. Deliver job. Ή που θα του αρέσει πολύ ή που θα την πιούμε. Γιατί βάλαμε πολλά πράγματα έξτρα, παιδιά. Αυτό ειλικρινά καμιά φορά πιστεύω είναι πολύ θετικό. Μπορεί να είναι και πολύ αρνητικό. Μαζί σε λουλούδι τείχου. Ο συγκεκριμένος του άρεσε. Θα μπορούσε να σου πει δεν του αρέσει γιατί θέλει λουλούδι τείχου. Αυτό τώρα δεν μπορείς, είναι random, έτσι. Α, τώρα κάτι δεν του άρεσε, τα χαλιά ίσως, δεν ξέρω. Γενικά όμως έχουμε πολύ θετικές. Πολλές θετικές, λίγο αρνητικές. Άρα είναι θετικό αυτό για το μέλλον μας, ανοίγει συνέχεια, ξεκλειδώνει καινούργια πραγματάκια. Το πάτωμα δεν του δίδει. Το πάτωμα, τι να πεις τώρα εκεί. Τέλος πάντων, πάμε για άλλα. Εδώ, τι έχουμε. Εδώ. Θέλουμε ακόμα. Λοιπόν, bathroom design, τουαλέτα πάλι. Ξαναφτιάξουμε τουαλέτα. Πάμε για πιο πολλά, 2250. Ναι, πάμε. Πάμε για 2250. Και τι δουλειά είναι αυτή. Κρεβατοκάμαρα παιδική. Για πάμε. Ωραία. Παιδική κρεβατοκάμαρα. Και τι δηλαδή, δεν έχεις άλλη. Τα παιδιά σου μόνο θα κοιμούνται. Τέλος πάντων. Begin. Αν κατάλαβα καλά, παιδική ήταν. Single bed, ναι, θέλει δύο κρεβάτια μονά. Ωραία, λοιπόν. Πώς είναι το δωμάτιο, πάμε να το βάλουμε ίσιο. Εδώ, ίσιος. Εκεί. Κάτω, το, κάτω από το παράθυρο. Γωνία, δεν βαριές. Ας βάλουμε ένα μπλε και ένα ροζ. 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 Γιατί μπορεί να είναι ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Αν δεν είναι, τι πάτσε το αγόρι, δεν πειράζει. Εδώ τι λέει. Single bed κανονικό. Single bed κανονικό. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε και ένα γραφείο για να κάνουν τα μαθήματά τους τα παιδιά. Θέλουν και ένα λάπτοπ. Μπράβο. Δεν ξέρω σε τι ηλικία είναι τα παιδιά. Αλλά εντάξει, θα βάλουμε και μια καρέκλα. Αυτή είναι ωραία καρέκλα για παιδικό δωμάτιο. Γιατί έχει ένα αρκούδο από πίσω. Λοιπόν, dresser, θέλουμε και dresser. Να βάλουμε και ένα dresser για να ντύνονται τα παιδιά. Ωραία.
wall shelf, εμένα μου αρέσει το κλασικό αυτό. Τώρα είναι λίγο παράξενα. Small decoration, να βάλουμε το τη σφαίρα, πώς το λένε. Wall plant και εδώ μωρά, στο παιδικό δωμάτιο. Τέλος πάντων, βάλουμε μικρό. Να το κάτσουμε εδώ πάνω το PC. Να είναι στη φύση. Finish floors, ok. Θέλουμε λέει hardwood carpet. Or hardwood. Λοιπόν, ή ξύλο, hardwood ή χαλί. Παιδικό δωμάτιο είναι ρε παιδιά. Βάλουμε ένα χαλάκι. Να, θέλει και το μοβάκι. Άντε, έτσι. Και τώρα εδώ πέρα ο τείχος. Αυτό του αρέσει. Α, βάλουμε αυτό. Δεν ξέρω, αυτό το χρώμα μου θυμίζει ναυτικό εμένα. Λοιπόν, chessboard. Λοιπόν, θέλουν και σκακέρα. Furniture. Εδώ είναι η σκακέρα. Εγώ τη βάζω χήμα χάμω, δεν κάθομαι να ασχολούμαι με τη σκακέρα. Εντάξει, είπαμε. Και ας βάλουμε και τίποτα. Λεφτά έχουμε. 1600. Παιδικό δωμάτιο είναι. Why not? Θα βάλουμε και το Μάριο, που τα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν σήμερα τι είναι ο Μάριο, αλλά κάποια ξέρουν. Παλιό παιχνιδάκι, ωραίο. Λοιπόν, θα βάλουμε και ένα κύβο που δεν λύνεται με τίποτα. Και καλό είναι τα παιδιά να διαβάζουν. Ωραία. Θα βάλουμε ένα κεράκι. Μπα, παιδιά, είναι μπορεί να βάλουμε ένα φωτιά στο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο. Ωραία. Ναι. Άντε να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα. Τους βάλουμε και δύο κομωδινάκια δίπλα στο κρεβάτι. Ωραία. Τέριαξε, ωραία, τέριαξε. Να τους βάλουμε και δύο φωτάκια. Να τους βάλουμε και δύο φωτάκια έτσι να διαβάζουν τα βράδια που κοιμούνται. Πριν πάνε για ύπνο να χαλαρώνουν με κανένα βιβλίο. Αυτό το κρεβάτι το έχει αστέρι, αλλά σιγά με τους βάλω δύο κρεβάτια, δεν χωράμε εδώ μέσα μετά. Λοιπόν, κεράκια είπαμε όχι. Να βάλει και ένα τέτοιο λουλούδι. Όχι κάκτους, ένα τέτοιο. Ωραία πράγματα. Εντάξει, καλά πρέπει να είμαστε. Για πάμε. Deliver job. Άντε, καταφέρουμε να βγάλουμε τα 6 χιλιάρικα. Να πάμε να ξεκινήσουμε το δικό μας σπιτάκι. Τι δεν σ' αρέσει, μωρέ, το λουλούδι. Καρδούλες δεν βλέπω, καρδούλες. Ελπίζω η πορτοκαλάδα να είναι χωρίς πάγο, γιατί με ψιλοπονάει ο λαιμός μου. Η πορτοκαλάδα που θα πιούμε. Για να δούμε. Οπ, έλα ρε. Μας έδωσε αστεράκια. First impressions, ok. Δεν είπε πορτοκαλάδα. Καλή φάση. Και πήγαμε 7800. Πάμε. Πάμε. Πάμε να το φτιάξουμε το δικό μας το σπιτάκι. Ναι. Λογικά τώρα θα μ' αφήσει να το φτιάξω. Αφού βάλαμε ρεύμα και βάλαμε και θέρμανση. Μακάρι να γλιτώσουμε τον ποσοράκι γιατί είναι ωραίο. Ναι. Μας γλίτωσε και τα πράγματα 100%. Ωραία. Το γλιτώσαμε το ποσφαιράκι. Να δούμε καραμπές. Την αποθήκη μας την έδωσε. Παίρνουμε μια αποθήκη. Μας την έδωσε την αποθήκη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα. Άμα θέλουμε, τα αποθηκεύουμε. Είναι δικό μας σπίτι βέβαια. Άρα τα αφήνουμε. Σε άλλα σπίτια τώρα, όταν πας και στο δώσει αυτά και τα σώσει, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο ίδιο σπίτι. Μπορεί να τα αποθηκεύσει να τα χρησιμοποιήσει σε ένα άλλο σπίτι. Στην ουσία όμως τα δίνεις δωρεάν, δεν σου αφαιρεί λεφτά, ούτε σου προσθέτει λεφτά, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, παίρνω αυτό το ποσφαιράκι, το βάζω στην αποθήκη μου και πάω σε ένα άλλο σπίτι που φτιάχνω και λέω δεν βαριέσαι, βάλω το ποσφαιράκι, έτσι. Όταν το βάλεις το ποσφαιράκι, δεν θα σου αφαιρέσει λεφτά. Δεν θα σου πει, ξέρω εγώ, πάει παραπάνω λεφτά. Μπορεί να σου δώσει bonus μετά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν τα φέρει ούτε από το budget το δικό τους. Okay.
Λοιπόν, 2 μπορείς να φύγεις. Τελειώσαμε. Και να χαμηλώσω το κινητό μου, να μην ενοχλεί. Λοιπόν, begin. Ωραία, μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας και μας έδωσε επιτέλους το demolition και να χτίσουμε τείχους. Ωραία. Αυτό το σπίτι όπως βλέπετε είναι 4x3, είναι πολύ μικρό. Για να φτιάξουμε ένα σπίτι, τι χρειαζόμαστε? Ένα ενιαίο χώρο με την κουζίνα και το σαλόνι, υπνοδωμάτιο μαζί, γιατί είναι μικρό το σπίτι, και με τουαλέτα ξέχωρα, έτσι. Άρα η τουαλέτα μας, εδώ που έχει μπει το καλώδιο θα πάει η τουαλέτα, που δεν έχει και παράθυρα. Θα μου πεις γιατί να μην έχει παράθυρα. Εντάξει, τώρα έκατσε. Άρα θα πάρω ένα διάδρομο εδώ. Θα βάλω μια πόρτα στην πόρτα δίπλα. Να είναι μαζί οι πόρτες, να έχουμε τον τοίχο, το περιθώριο να βάλουμε πράγματα. Το ρεύμα μπορεί να μείνει και μέσα στην τουαλέτα, το δούμε. Θα μου πεις, ναι, χωράει. Πάμε τώρα. Sit. Το sit είναι. Μα, τι είναι αυτά? Common. Ναι, αυτά χρειάζονται. Πάμε στο εδώ. Walls furniture. Ok. Λοιπόν, τουαλέτα. Απλά πράγματα. Πάμε. Δίχως. Το σπίτι το νοικιάζουμε. Δεν χρειάζεται να είναι πολυτελείας. Είναι και αρχή ακόμα. Οπότε θέλουμε, αφού φύγει ο νικάρης, το ξαναφτιάχνουμε. Πατώμα. Τι είναι αυτό, 0? Όχι, θέλουμε αυτό. Πάμε για ένα σκέτο καφέ μωρά. Λοιπόν, furniture, toilets. Πάμε για μια ντουζιέρα. Λεφτά έχουμε. Ας βάλουμε μια καλή ντουζιέρα, δεν πειράζει. Θα τα πάρουμε μακροχρόνια τα λεφτά μας πίσω. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα και τη λεκάνη μας, τον νηπτήρα μας. Να, το γωνιακό τώρα δεν μας το δώσε για κάποιο λόγο. Πάμε με απλότητα, παιδιά. Πάμε με απλότητα, δεν πειράζει. Χωράει και πλυντήριο εδώ στη γωνία. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε το σπιτάκι μόρτικο, να έχει και το πλυντήριό του. Ωραία. Και να του βάλουμε και ένα... Α, στο άλλο σπίτι πριν που βάλω το πλυντήριο ξέχασα να βάλω καλαθάκι για τα άπλυτα. Να το βάλουμε τώρα εδώ. Ωραία, έχεις και χώρο να απλώσεις και τα ρούχα σου. Τι άλλο θες, μάγκα σε έκανα. Ωραία. Τουαλέτα είναι έτοιμη. Να βάλουμε κανένα κεράκι. Να βάλουμε καμιά αφίσα. Τι αφίσα να βάλουμε σε μια τουαλέτα? Life is a boat. Add. Life in a boat. Ok. Ξέρω, αυτά τα χαλάκια, παιδιά, εμένα πάντα μου αρέσανε. Ειδικά όταν πας στο τουαλέτα και είσαι ξυπόλυτος. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα για το σαλόνι μας. Το σαλόνι μας. Wall furniture. Leaf. Walls. Αυτό αρέσει. Και αυτά αρέσουν. Εμένα μου αρέσει αυτό όμως. Πάμε εδώ. Άρα. Και πάμε και για το πάτωμα. Ωραία, στο πάτωμα. Βάλουμε ένα laminate. Καλά δεν είπα. Α, hardwood, ok. Δεν είναι laminate, είναι hardwood. Ξύλο. Λοιπόν, ένα ψυγείο λέει θέλει. Εδώ τώρα μπορούμε να πάμε οικονομικά να βάλουμε μικρά ψυγεία ή
Πάμε κανονικά και βάζουμε μεγάλα, βάλουμε ένα απλό ψυγείο μεγάλο. Ωραία. Πάμε για κουζίνα. Να βάλουμε ένα-δύο πασάκια. Θα ήθελα η κουζίνα να πάει ακριβώς στο παράθυρο, αλλά δεν βαριέσαι τώρα. Βασικά η κουζίνα δεν, άμα βάλεις απορροφητήρα, νομίζω δεν μπαίνει απορροφητήρα στο παράθυρο. Άρα βάλ' την εδώ πέρα. Από την εμπειρία μου και μόνο, νομίζω ότι ο απορροφητήρας, ναι, δεν μπαίνει στο παράθυρο. Ωραία. Και μια λάτζα, να η λάτζα θα πει. Όταν πλένεις τα πιάτα, να κοιτάς έξω. Ωραία. Θέλουμε ακόμα κρεβάτι που μπορεί να μπει εδώ, ένας καναπές, μια τηλεόραση και γινόμαστε. Να βάλουμε αυτό το κρεβάτι, μου αρέσει, αλλά είναι αντίθετο. Βάλουμε αυτό, η γωνία του είναι αντίθετη. Θα μου πεις και να το βάλεις, δεν πειράζει, αλλά μπορεί να μπορούν να ανεβαίνουν στο κρεβάτι. Οκ, κρεβάτι, καναπές. Παραλίγο να ξεχαστώ ότι έχουμε καναμπέ, δεν χρειάζεται, σπαταλάμε λεφτά. Τηλεόραση. Λεφτά δεν υπάρχουν. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Αργότερα τα αλλάξουμε αυτά. Αλλά το σπιτάκι είναι σχεδόν έτοιμο. Ωραία. Άντε να βάλουμε και καμιά τέτοια στον τοίχο, καμιά φύσα. Έτσι για να μην είναι πολύ μονότονο το περιβάλλον. Πάμε και αυτό, να βάλουμε και ποιο άλλο είδα αυτό εδώ. Οκ, ας βάλουμε και αυτό στην τουαλέτα. Τώρα δεν ξέρω αν του βάλω το ξύλο πως φοράει εκεί, να μην το βάλω. Χωράει πάντως. Δεν βαριέσαι, το έχουμε τζάμπα, είναι. Με το σπίτι ήταν. Πόσα λεφτά μας έχουν μείνει, 376. Ωραία θα ήταν να του βάζα τα μπελάκια. Αλλά καλά είμαστε, μόνο καλά είμαστε. Του βάλω κανένα DVD. Να βάλουμε ένα DVD. Να βάλουμε και ένα DVD. Να βάλουμε και DVD. Ναι. Οκ. Τελικά. Δεν είναι οκ. Εκεί. Είμαστε ready. Leave. Και πατάμε και begin open house. Είμαστε αρνητικό 1000 κάτι δολάρια. Rooms δεν μπορούμε. Και πάμε. Μπήκε τώρα μια τύπησα εδώ πέρα. Background check δεν θα κάνουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πάμε negotiate. Σου λέει ότι βγάζει 79. 2700. Πάμε για 3400. Είμαστε πάντα λίγο πιο ακριβοί, κοντά πέσαμε, πάμε τη 270, αγάπη μου, έτσι. Λοιπόν, accept current offer. Ωραία, και έτσι που λέτε παιδιά, είναι το παιχνίδι. Hello there, gaming, το όνομά μας, as we agreed, I'm reaching out to let you know that everything is going well, you can use this number. Okay, έχουμε το τηλεφωνό της. Μας άνοιξε για τα elite contracts που είναι λίγο παράξενα, αλλά ωραία, βγάζουν λεφτά και πιστεύω ότι κάπου εδώ πέρα μπορώ να το κλείσω το βίντεο. Σαν πρώτο βιντεάκι καλύψαμε αρκετά πραγματάκια. Το παιχνίδι από ό,τι ξέρω είναι σχεδόν και είναι, ναι, καινούριο πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι πότε βγήκε, δεν το ξέρω καθόλου,
δεν το έψαξα, αλλά επειδή μου αρέσουν και αυτά τα είδη παιχνιδιού, το αγόρασα. Ασχολήθηκα 1-2 μέρες και είπα να φτιάξω και εδώ ένα υλικό review, να δούμε πώς θα πάει και αν χρειάζεται γενικά, όχι πώς κυνηγάω κάτι. Απλά είπα, το έχω το κανάλι τόσα χρόνια, ας αρχίσω να κάνω γιατί βλέπω όλοι το κάνουν πλέον ούτως ή άλλως. Να έχουμε και ελληνικά review έτσι μερικά παραπάνω από ό,τι έχουμε. Γέμισε το σπίτι κατσαρίδες παιδιά, ακόμα δεν μπήκε η γυναίκα. Τι βρωμιέρα είναι αυτή. Έλα, πάρε με τηλέφωνο. Πάμε. 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 Πάμε να τη σκοτώσουμε. Δεν υπάρχει πιο χαμερό πράγμα. Δεν υπάρχει. Απ' την κατσαρίδα. Ειδικά άμα πετάει η κατσαρίδα. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Εγώ όταν δω κατσαρίδα, παιδιά, θα πάρω. Μπορεί να πάρω και άζαξ, μπορεί να πάρω ό,τι βρω και τις ψεκάσω πάνω της πρώτα για να την κάνω μουσκεμα. Γιατί πιστεύω ότι άμα πετάει η κατσαρίδα, έτσι δεν θα μπορεί να αντιδράσει για να πετάξει να φύγει. Και κάπως έτσι τις σαμποτάρω λίγο πρώτα. Τις παίζω από απόσταση. Και μετά δεν ξέρω, ή θα τη βάλω σε κανένα φαράστη, την πετάξω από κανένα μπαλκόνι να φύγει, να μην τη σκοτώσω μέσα στο σπίτι και γεμίσουμε και αυγουλάκια. Ή θα την πατήσω και μετά θα απολυμάνω τα πάντα. Θα πλύνω και τα παπούτσια που λόγω από κάτω. Λοιπόν, ναι. Αυτά και για τις κατσαρίδες. Αυτά και για το παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, παιδιά. Δεν είμαι επαγγελματίας. Είναι το τρίτο βίντεο που φτιάχνω. Εχθές έκατσα και φτιάξα το πρώτο μου βίντεο. Το πρώτο μου βίντεο είναι με το, αν δεν το έχετε δει δηλαδή, είναι με το Tender Life Simulator. Ωραίο παιχνιδάκι αυτό, λίγο βαρετό στην αρχή. Αλλά εντάξει, βρήκα 2-3 κορπάκια και είπα να σας τα δείξω, μήπως σας αρέσουν, να ξεκινήσετε εσείς έτσι το παιχνίδι για να βγάζετε περισσότερα χρήματα. Γενικά παίζω πολλά παιχνιδάκια, Farming Simulator μου αρέσει πολύ, το Car Mechanics το έχω κατεβάσει, Car Trader Simulator, καλά αυτά είναι παλιά τα πιο πολλά, Euro Truck Simulator, Farmer Destiny. Λοιπόν, αυτό το Farmer Dynasty το αγόρασα, δεν το έχω παίξει καθόλου παιδιά και πρέπει να το έχω και καιρό. Το έχω παίξει 64 λεπτά, μια ώρα το έχω παίξει και το αγόρασα 9 Νοεμβρίου του 20. Παρασκευή και 13, παλιό παιχνιδάκι, το έχω από το 17, δεν ξέρω αν παίζουν ακόμα. Είχα παίξει 20 ώρες και αυτό το ψιλοβαρέθηκα. Καλά, το Government Poker είναι. Ναι, Grand Theft Auto κλασικά. Το έχω παίξει σχεδόν όλα τα Grand Theft Auto, αν όχι όλα. Στο συγκεκριμένο έχω 30 ώρες, αλλά είχα χάσει τα saves και αυτά. Hero Zero εντάξει. House Flipper είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι μοιάζει με το. Και αυτό το αγόρασα 15 Σεπτέμβρη του 20. Έχω παίξει 70 ώρες, αλλά το βαρέθηκα. Έχω πολλά achievements. The Long Drive ήταν μια πατάτα που δεν ξέρω αν διορθώθηκε καθόλου. Ναι, ούτε καν που προσπάθησα. Έπαιξα 40 ώρες και το παράτησα. Αυτό είναι παλιό. Neverwinter έπαιζα παλιά. PC Building Simulator και αυτό είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Αλλά με κούρασε στο τέλος και αυτό. Έπαιξα βέβαια 150 ώρες. Τις περισσότερες ώρες τις έχω πάνω στο Farming Simulator. 30 ώρες στο Stranded Deep. Stranded Deep. Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα φτιάξω βίντεο. Μπορείς να κάνεις πολλά πραγματάκια εδώ πέρα. Είναι ωραίο παιχνίδι. Αλλά και αυτό με ψιλοκούρασε. Αυτό το αγόρασα στην πρώτη καραντίνα. 24 Μαρτίου. 24 Μαρτίου. Τι λέει εδώ. Last Played. Α, Last Played. Δεν μπήκα για λίγο. Το αγόρασα όμως σε πρώτη καραντίνα, αν θυμάμαι καλά, πριν ένα χρόνο και αυτό. 30 ώρες δεν νομίζω να είναι στάνταρ αυτό. Πρέπει να έχω παίξει παραπάνω. Farming Simulator. Εδώ παιδιά, 1700 ώρες. Από 1 Απριλίου λέει Last Played. Πότε το αγόρασα δεν λέει. 1 Απριλίου. Αυτό πρέπει να το έχω κάνει 2 χρόνια. Στανταράκι. Ναι, έχω παίξει αρκετά στο Farming Simulator. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει να σας δείξω κανένα βίντεο από αυτό. Ίσως άμα βαριέμαι να κάνω. Απλά το Farming Simulator έχει πάρα πολλά βίντεο εκεί έξω. Έχει και live streaming. Δεν θα ασχοληθώ μάλλον και μου αρέσει πολύ το παιχνίδι. Τρώω κάτι σκαλώματα όμως και δεν σταματάω να παίζω και καλύτερα μακριά και αγαπημένοι. Αυτά. Λοιπόν, το κλείνω το βιντεάκι και ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κλασικά κάντε ένα like, κάντε άμα θέλετε και
μια εγγραφή στο κανάλι άμα σας αρέσουν αυτά τα στυλ των παιχνιδιών για περισσότερα βίντεο. Αυτά παιδιά, να είστε καλά. Αν το είδατε και σας άρεσε, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω εγώ ανέκαθεν για τον εαυτό μου και ό,τι γίνει, δεν θα κάτσω να πολύ αγχωθώ. Μου αρέσει να ασχολούμαι, έχω χρόνο στα χέρια μου. Το σημερινό βίντεο είναι 50 λεπτά, δεν το περίμενα, θα βγαίνει τόσο μεγάλο, έλεγα γύρω στο μισάωρο. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Αυτά, ελπίζω ο ήχος και η εικόνα να είναι καλή, γιατί με τον ήχο είχα ένα πρόβλημα, με την εικόνα είχα πάλι ένα πρόβλημα, το ρύθμισμα, και αυτό, δεν φαίνονταν όλη η οθόνη σε άλλα βίντεο. Τα βλέπω όμως αυτά και τα διορθώνω. Αλλά εντάξει, να ξαναφτιάξω το προηγούμενο βίντεο, ας πούμε που ήταν μια ώρα να το ξαναφτιάξω, λίγο δύσκολο έτσι. Επειδή η οθόνη ήταν λίγο μικρή, μεγάλη βασικά. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε, καλή συνέχεια σε όλους και αυτά, γεια σας.